Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Καθώ βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο σούντιο τη CNN Greece την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο στο κεντρικό τομέα τη Αττική. Κυρία Πάλι, καλώ ήρθατε στο CNN Greece. Καλησπέρα σα κύριε Πεφάνη. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά βρισκόμαστε στην ε, τελική ευθεία. Έχουμε άλλη μία μέρα το Σάββατο είναι μέρα ξεκούραση και την Κυριακή ψηφίζουμε. Κυρία Πάλι, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα με μια λίγο προσωπική ερώτηση. Ε, σα είχαμε γνωρίσει με την επαγγελματική επιχειρηματική σα ιδιότητα με. και ταυτόχρονα ασχολείστε πάρα πολύ με θέματα του επιχειρηνή, είτε από το ΕΒΑ είτε από μια σειρά από άλλε θέσει. Τι σα οδήγησε από αυτό το στίβο να περάσετε στον στίβο της πολιτικής και να διεκδικήσετε μια θέση στην περιφέρεια. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερό μου κομμάτι και η δραστηριότητά μου η σημαντική συνεχίζει να είναι επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είμαι και στα κοινά, στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας και στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και αντιπρόεδρος αντιπρόεδρο στο CSR Ελλάς που είναι το ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και παράλληλα βεβαίω έχω την εργασία μου Έχω την δουλειά μου, δουλεύω, έχουμε την, μια εταιρεία με γαλακτοκομικά προϊόντα με την οποία και ασχολούμαι. Παρ' όλα αυτά, όταν έλαβα το τηλεφώνημα από τον Νίκο Χαρδαλιά, με ενέπνευσε η μαχητικότητά του και η αποτελεσματικότητά του στις δράσεις που είδα ότι κατάφερε να κάνει τον, το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα προβλήματα που είχαμε ως χώρα. Τον είδα δηλαδή ότι είναι επιχειρησιακός και στις κρίσεις σηκώνει τα μανίκια και πέφτει στα δύσκολα και δουλεύει. Μου άρεσε λοιπόν αυτό καταρχήν. Και δευτερευόντως θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσω κι εγώ να συμβάλλω στην αναζωογόνηση της Αττικής. Δεν υποτιμώ το έργο των προηγούμενων περιφερειαρχών, ούτε του κ. Πατούλη, ούτε του κ. Σγουρού, όμως θεωρώ ότι η Αθήνα, η Αττική, είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας μας. Η Αττική είναι μία Ελλάδα μέσα στην άλλη Ελλάδα. Στην Αττική καθρεφτίζονται όλα τα προβλήματα, μικρά ή μεγάλα. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτόν τον όμορφο τόπο, οφείλουμε και να τον προστατεύσουμε και να τον αναζωογονήσουμε. Και γι' αυτό συνειδητά αποφάσισα να συστρατευτώ με τον Νίκο Χαρδαλιά στον κεντρικό τομέα της περιφέρεια. περιφέρειας. Μας είπατε πριν από λίγο ότι πρωτίστως βλέπετε τον εαυτό σας ως επιχειρηματία. Θα ήθελα να, να σας θέσω λοιπόν το ερώτημα τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε για τις επιχειρήσεις της Αττικής και δι' του κεντρικού τομέα, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αρκετά μεγάλα προβλήματα. Βεβαίως και μετά την πανδημία, που ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ αυτό για την αγορά, έχουν βγει Πολλά προβλήματα, τα οποία όμω ε, αντιμετωπίζετε και ξέρετε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να σα πω ότι ακριβώ επειδή προέρχομαι από το, από το επιχειρήν, η επόμενη μέρα, ε, εάν με πιστευτούν με οι πολίτες και είμαι στην περιφέρεια, θα με ενδιαφέρε να ασχοληθώ να κάνουμε την Αττική μία πρωτεύουσα δύναμη. Και για να γίνει η Αττική μία πρωτεύουσα δύναμη, κύριε Πεφάνη, μπορεί να γίνει με την αναζωγόνηση της οικονομικής δραστηριότητας, της τεχνολογικής δραστηριότητας, της εμπορικής της δραστηριότητας. Μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο φέρνει θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ ότι μέσω της ενασχόλησή μου με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θεωρώ ότι μέσω του ΕΣΠΑ και των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί η περιφέρεια να αντλήσει πολλά χρήματα, με τα οποία να κάνει υποδομές. Έχουμε ανάγκη τις υποδομές, έχουμε ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και με όλα αυτά που βιώσαμε τον τελευταίο καιρό. Άρα, μέσω των χρηματοδοτήσεων του Πράσινου Ταμείου και του ΕΣΠΑ θα ήθελα πολύ να δω νέες κατασκευές, θα ήθελα να δω τα αντιπλημμυρικά έργα, θα ήθελα να δω ε, μια αναζωγόνηση, μια ανασυγκρότηση το θέμα της καθαριότητας της Αττικής θα ήθελα να δω σύγχρονες ή πιο σύγχρονες υπηρεσίες για τον πολίτη για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του και θα ήθελα να δω και μια αναβάθμιση των κοινωνικών δομών. Διότι, επειδή έχω και ένα φιλανθρωπικό έργο που ασχολούμαι με την Ένωση Μαζί για το Παιδί, βλέπω πόσο δύσκολο είναι για τις οικογένειες, τις ευάλωτε οικογένειες και, και ξέρω ότι χρειάζονται, να, χρειάζονται, χρειάζονται ένα αποκούμπι και όχι απλά λόγια. Οπότε η αναβάθμιση των κοινωνικών δομών θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα έργο στο οποίο η περιφέρεια μπορεί να έχει ένα καταλητικό ρόλο για να έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επιστρέψω, αν μου επιτρέπετε, πάλι σε μια πιο προσωπική ερώτηση. Καθώ γνωρίζω ότι πέρα από τι μεγαλυματικέ, επιχειρηματικέ και κοινωνικέ δραστηριότητέ σα, είσαστε ταυτόχρονα και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Πώ <laughs> μπορεί κανεί να το ισορροπήσει αυτό και πώ. Μπορείτε με τόσο αυξημένε υποχρεώσει να προσφέρετε και ω ε, περιφερειακή σύμβουλο. Ίσως ακριβώ επειδή είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών, είμαι εκπαιδευμένη να κάνω πολλά πράγματα συγχρόνω. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει. Ο... Πλέον, οπότε μπορώ και εγώ να έχω χρόνο να, κάνω, να ασχοληθώ με τα κοινά και να ασχοληθώ με αυτά που μου αρέσουν. Ε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ιεραρχούμε, δηλαδή οι γυναίκες να ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας. Βεβαίως η προτεραιότητά μας είναι η οικογένεια, το σπίτι μας, τα παιδιά μας, ο σύντροφό μας. Αλλά πρέπει πάντα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να κάνουμε και αυτά που μας γεμίζουν. Διότι όταν είμαστε Ισορροπημένες εμεί μπορούμε να δώσουμε περισσότερα και στην οικογένειά μα και στα κοινά και σε οτιδήποτε αποφασίσουμε να ασχοληθούμε. Ξέρετε, οι γυναίκε έχουμε ένα λίγο πιο νοικοκυρεμένο μυαλό, θεωρώ. Και επειδή ακριβώ πρέπει να εκπαιδευτούμε, να καταφέρουμε να είμαστε με πολλαπλού ρόλου, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Χρειάζεται όμω ιεράρχηση και προτεραιότητε. Και βεβαίω να πω ότι επειδή έχει γίνει και πολλή κουβέντα τον τελευταίο καιρό για τη μητρότητα και την υπογεννητικότητα, ότι πρέπει ε, και η κεντρική διοίκηση, το κράτος, πρέπει να δώσει εχέγγυα, πρέπει να δώσει εφόδια για τη μέριμνα προς την υπογεννητικότητα, διότι ε, δυστυχώς βλέπουμε, ως, το βλέπω και ως μέλος του συλλόγου, της Ένωσης Συλλόγου Πολυτέκνων, ότι κάθε χρόνο τα πρωτάκια μειώνονται. Και αυτό γίνεται διότι τα, τα νέα ζευγάρια έχουν προβλήματα ξεκινώντας από το οικονομικό και γι' αυτό δεν αποφασίζουν να κάνουν πολλά παιδιά. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και εκεί το κοινωνικό μας πρόσωπο πρέπει να, να βοηθήσει, πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς και πρέπει να δώσουμε βοήθεια στα νέα ζευγάρια για να δούμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας να μειωθεί. Και αν θα θέλετε εσεί να δώσετε ένα μήνυμα προ του υποψήφιου ψηφοφόρου σα, ποιο θα ήταν αυτό. Το μήνυμά μου προ του ψηφοφόρου είναι. Καταρχήν, κατεβαίνω για πρώτη φορά στι εκλογέ. Δεν έχω ξανακατέβει. Οι εκλογέ, οι οποίε κατέβαινα πάντα, ήταν στο Επιμελητήριο, στον Εμπορικό Σύλλογο και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οπότε θα ήθελα να με εμπιστευτούν, διότι πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω. Μπορώ να προσφέρω και στο επιχειρηματικό κομμάτι. Σίγουρα αν αποφασίσω να κάνω κάτι θα το κάνω καλά, αν πάρω την εμπιστοσύνη τους. Και πως το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο είναι πάλι για να κοπούλω Αλεξάνδρα και έχω βάλει πάλι για την Αττική. Με ένα λάμδα και ήταν. Να παλέψουμε για την Αττική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.